Πήραμε απόφαση το Δημοτικό μας Συμβούλιο στην έκτακτη συνεδρίαση για να ξεκινήσει καινούριο διαγωνισμό για τα καύσιμα, δεδομένου ότι η Επίτροπος δεν ενέκρινε το σχέδιο της σύμβασης. Θα γίνει απευθείας ανάθεση. Θα γίνει απευθείας ανάθεση για το χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η επόμενη διαδικασία δημοπράτησης των καυσίμων. Υπάρχει πρόβλημα τώρα με την αποκομιδή σκουπιδιών? Κοιτάξτε, προβλήματα δημιουργήθηκαν. Είναι προφανές ότι η απόφαση της Επιτρόπου δημιούργησε προβλήματα της λειτουργίας στο Δήμο μας. Γι' αυτό κάναμε και το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως, έτσι ώστε τα προβλήματα αυτά είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθούν. Θα ξεπεραστεί γρήγορα το πρόβλημα? Θα το ξεπεράσουμε. Θα το ξεπεράσουμε το πρόβλημα και θα κοιτάξουμε την μείωση των προβλημάτων που υπάρχουν. Αλλά αυτό που είπα και μέσα, αυτό που έχουμε να κάνουμε σήμερα δεν είναι μια αυτοδιοίκηση, είναι μια ετεροδιοίκηση. Ο Δήμος δεν κάνει κουμάντο στα του οίκου του, άλλοι είναι πάνω από αυτόν, άλλοι ασκούν ελέγχου και δεν μιλώ μόνο για την Επίτροπο, μιλώ για τις αποφάσεις της αποκεντρωμένης διοίκησης, μιλώ για τους ελέγχους που κάνουν τα Υπουργεία. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πρόβλημα σήμερα της χώρας που δεν μπορεί να πάει μπροστά. Στο εξωτερικό ο Δήμος κάνει κουμάντο στον τόπο του. Ούτε χρηματική υπηρεσία υπάρχει, ούτε Υπουργείο Πολιτισμού και Αρχαιολογία υπάρχει, ούτε τίποτε. Όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι υπό τον Δήμο και έτσι μπορεί και κάνει τη δουλειά του. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα δεν θα μπορούσε ο Δήμαρχος να επισκευάσει το δάπεδο στον παραλιακό δρόμο ή να αντικαταστήσει ένα φθαρμένο κάγκελο σκουριασμένο με ένα καινούριο? Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς μόνο στην Ελλάδα. Και όσο αυτοί που κυβερνούν δεν αντιληφθούν ότι από τη στιγμή που το κράτος δεν μπορεί να προσφέρει πλέον υπηρεσίες στους πολίτες, που είναι σχεδόν διαλυμένο, θα πρέπει να αποκεντρώσουν αρμοδιότητες προς τα κάτω, προς τους Δήμους, που εκεί τουλάχιστον υπάρχει και γίνεται μια προσπάθεια ακόμα.